Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα ένα απόγευμα Κυριακής στο κανάλι μου, 7 Ιουλίου, κατά καλό καιρό. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πάμε παρέα για ένα απολαστικό ξύρισμα με απλά και πολύ ωραία πραγματάκια. Ξεκινάω από το τέλος. Γιάννης Μενούνος Φουζέρ. Ένα φουζέρ το οποίο θυμίζει πάρα πολύ το σημερινό του Επαμεινόνδα βέβαια. Είναι αδέρφια οι δύο, η παλιά ήταν μαζί, υπήρχαν οι ίδιες συνταγές και ως γνωστόν με συγγενείς δεν κάνεις δουλειά, οπότε σπάσανε κάποτε και ο καθένας έχει τις συνταγές του, αλλά το συγκεκριμένο φουζέρ θυμίζει πάρα πολύ το σημερινό που κυκλοφορεί. Σαπουνάκι, προβατάκι από την Χάσλιγκερ, θα το δουλέψω ως στίξ στο πρόσωπό μου και στη συνέχεια θα αναλάβει δράση το υπέροχο συνθετικό της Zenith με αυτή την πολύ όμορφη ξύλινη λαβή. Το έχω ξαναπεί, θα ξαναπώ πως θυμίζει έναν καλοδουλεμένο χείρο. Έτσι ακριβώς είναι η αίσθηση της τρίχας. Μην ρωτήσει κανείς από που το πήρα, γιατί δεν κυκλοφορεί πια, δυστυχώς. Δεν ξέρω βέβαια αν κυκλοφορεί η ίδια τρίχα με άλλη λαβή. Αν το γνωρίζει κάποιος, ας το γράψει, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, μηχανή θα έχω μία Autostrop μονής κοπής, μοντέλο B1. Τα παλιά χρόνια, όπως με πολλές εταιρείες, γινόταν χαμός με τα μοντέλα, σύνολο ήταν 10. Συγκεκριμένες μηχανές βγαίνανε από το 1906 έως το 1946. Δεν πρέπει να κάνω λάθος, αυτές πρέπει να είναι οι ημερομηνίες. Μια μηχανή μονής κοπής, το Autostrop. Η ονομασία δηλαδή είναι ότι στροπάρεται μόνη. Σε αυτό εδώ το σημείο έμπαινε το λουρί και τραβώντας πέρα αδόθετη μηχανή δουλεύαν αυτά εδώ και μπορείτε να καταλάβετε ότι γινόταν αυτή η δουλειά, οπότε στροπάρωταν η λεπίδα. Στο σήμερα θα έχω μία Φέδεπ. Είναι αυτή εδώ η λεπίδα που τη ξέρετε αρκετή. Δύσκολη λεπίδα, πάρα πολύ κοφτερή, δεν βολεύει πολύ κόσμο. Οι συγκεκριμένες μπορούν να δουλευτούν και με τζεμ. Θέλει μια μικρή πατέντα, όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εμένα επειδή τυχαίνει να μου ταιριάζουν, χρησιμοποιώ αυτή, η οποία μπαίνει και σε ρταρωτά. Θα το δούμε τώρα που θα έρθω από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, Autostrop σε ρταρωτά, όπως είπα, θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι πολύ κοφτερή. Μπήκε, κατεβαίνει εδώ η ασφάλεια και κλειδώνει την κεφαλή, οπότε δεν μπορεί να πάει κάπου, δεν κουνιέται. Αν το ανοίξω, εωρείται για να στροπαριστεί. Πολύ αποδοτικές μηχανές. Τα μοντέλα διαφέρουν σίγουρα σε λαβές, σε κάποιες μικροαλλαγές στις κεφαλές. Όλες όμως, βέβαια δεν τις έχω δοκιμάσει όλες, αλλά όσες έχω δοκιμάσει έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει έτσι και ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί ο ιδρυτής της, ο Χένρι Γκέσμαν, ήταν έτσι πολύ τάλαντος. Παίρνω το προβατράκι, το βρέχω. Το απλώνω, τα γένια μου πρέπει να είναι 3 ημερών σίγουρα. Λίγο αρκετό. Πολύ ωραία. Βρέχω πινέλο και ξεκινάω.
Ο Γκέλμαν λοιπόν, ο ιδρυτής και εφευρέτης, φιλάνθρωπος, πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δημιουργεί την Autostrop από την ομώνυμη εταιρεία, χαμός τότε με ζηλέ. Όταν λήγουν τα κάποια διπλώματα της ZILET, ο Γκέσμαν τους μηνύει, ο ZILET από την άλλη, για να τα γλιτώσει όλα, απορροφά την Autostrop. Τα τέσσερα πρώτα μοντέλα ονομάζονταν Autostrop, όλα τα άλλα VALET. Απορροφά λοιπόν την Autostrop, εργάζεται για λίγο και εκεί ο Γκέσμαν, αλλά τα παρατάει γιατί είχε δει πολλές οικονομικές ατασταλίες. Βέβαια μετά θάνατο ZILET, παρένθεση έχω κάνει πολύ ωραίο αφρό, μετά το θάνατο του ZILET, ο Γκέσμαν αναλαμβάνει διευθυντικά καθήκοντα στη ZILET, την εταιρεία, για λίγο καιρό βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι μηχανές έφτιαχνε. Βλέπω Ντάστιν και μόνο, ξέρεις ότι θα σε ξυρίσει υπέροχα. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει και ένα ξηράφι διπλής σκοπής, την ProBack, η οποία από ό,τι λέγεται δεν πήγε πολύ καλά. Πολύ όμως μηχανή, θα ήθελα μια. Βέβαια μπορεί να μην πήγε πολύ καλά λόγω της συγχώνευσης, να παραγωνίστηκε, δεν το ξέρουμε. Πολύ ιδιαίτερες μηχανές, όλες οι Autostrop VALET. Ήχος δυνατός. Το μουστάκι τραβάει λίγο και λόγω μεγέθους τρίχας λογικά. Κάναν καλή δουλειά, δεν μπορούμε να πούμε. Ξεκινάω αμέσως με το δεύτερο. Δεν ξεπλένουμε καθόλου. Ίσως είναι το μόνο συνθετικό που αν το μουλιάσεις λίγο ίσως θα έχει νόημα. Ή μπορεί να είναι και στο μυαλό μου. Πάντως είναι υπέροχο πινελάκι και κρίμα αν ισχύει, που μάλλον ισχύει ότι σταμάτησε. Ξαναλέω, αν ξέρει κάποιος ότι βγαίνει μια άλλη λαβή, ο ίδιος θησανός, θα χαρώ και εγώ να το διαβάσω.
αποτέλεσμα, αποτέλεσμα παλάμης. Πραγματικά πολύ βαθύ ξύρισμα. Φανταστικό. Ρέστα από προβατάκι, σταθερά άπλωμα μέχρι να τα ξεπλύνω όλα. Και επανέρχομαι με Μενούνο. Φουζέρ Ζαν Μενούνος. Ωραίο, δυνατό, έτσι, βαρύ φουζέρ θα το πω. Πω, τι ξύρισμα έχω κάνει. Φοβερό. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Είναι τα ξυρίσματα που θέλεις να κάνεις και να ξανακάνεις. Βέβαια παίζουν ρόλο όλα, και το μήκος της τρίχας και η διάθεση που έχεις παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο, το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Όλα μαγικά, Φουζέρ Ζαν Μενούνος, Χάσλιγκερ, προβατάκι, τα κλασικά πάντα είναι αγαπημένα, τουλάχιστον σε μένα, Ζενίθ συνθετικό, και ό,τι και δοκιμάζεις, στα κλασικά γυρνάς, και η πάρα πολύ ωραία Autostrop, ένα μοντέλο, αποδοτικότατη, το βίντεο μίλησε μόνο του. Φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας ως την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.